εικόνες που θυμίζουν εμφύλιο πόλεμο, ένας καταιγισμός πυρών. Ρωσόφιλοι αντάρτες πυροβολούν εναντίον ουκρανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου στο Σλαβιάνσκ, στην Ανατολική Ουκρανία. Πανηγυρίζουν όταν καταλαβαίνουν πως το έχουν χτυπήσει. Λίγα λεπτά αργότερα θα δώσουν στη δημοσιότητα τις εικόνες που βλέπετε με τα συντρίμια του να φλέγονται. Το Κίεβο παραδέχεται ότι οι Ρωσόφιλοι κατέριψαν δύο ελικόπτερα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι δύο πιλότοι. Οι αυτονομιστές ωστόσο κάνουν λόγο και για τρίτο ελικόπτερο. Ο πιλότος του πέφτει αιμόφυρτος στα χέρια τους. Ένας Ρωσόφιλος κάνει τη ζωή του. Вот, мы хотели подобраться, но решили сначала одного спасти, потому что его свои же бросили. Они подошли, взяли пистолет у него. Καπνός υψώνεται πάνω από το Σλαβιάνσκ. Οι Ουκρανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει από τα ξημερώματα μια τεράστια επιχείρηση για την ανακατάληψη της πόλης. Βρήκαν όμως ισχυρή αντίσταση από τους Ρωσόφιλους που έχουν στην κατοχή τους ισχυρά αντιαεροπορικά μέσα. Οι Ουκρανοί κατάφεραν να ανακαταλάβουν τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό, ενώ οι Ρωσόφιλοι κατέριψαν τα δύο Ουκρανικά ελικόπτερα και πήραν τον έλεγχο του σιδηροδρομικού σταθμού. Φωνάζοντας φασίστες, δεκάδες Ρωσόφιλοι πολίτες προσπαθούν να σταματήσουν Ουκρανική φάλαγγα τεθωρακισμένων. Οι στρατιώτες πυροβολούν στον αέρα. Το Κρεμλίνο κατηγορεί το Κίεβο ότι έθαψε κάθε ελπίδα για ειρήνη, ενώ καταγγέλει ότι έχει χάσει επαφή με τον ειδικό απεσταλμένο του στην Ανατολική Ουκρανία. Οι Ρωσόφιλοι στείλουν οδοφράγματα με ό,τι βρουν μπροστά τους για να σταματήσουν την Ουκρανική προέλαση και ανελάστιχα και δηλώνουν αποφασισμένοι. Я воюю ради внука, ради сыновей. И не хочу, чтобы в моей стране тут ходили хунты, хунта ходила, чтобы топтали нашу землю тут, гадили. Воду, землю, леса наш, чтобы гадили они. Δεκάδες Ρωσόφιλοι με ρόπαλα επιτίθεται εναντίον πορείας εκατοντάδων Ουκρανών που διαδηλώνουν υπέρ της ενότητας στο κέντρο της Οδυσσού, στη Μαύρη Θάλασσα. Ακούγονται πυροβολισμοί. Όπως μεταδίδει το BBC, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν. Χιλιάδες Ρωσόφιλοι ρίχνοντας πέτρες πολιορκούν το κτίριο της εισαγγελίας στο Ντονέτσκ. Αρπάζουν τα γκλόπς και τις ασπίδες των αστυνομικών που προσπαθούν να αμυνθούν με δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες. Είναι νέες εικόνες από τη χθεσινή εισβολή. Ένας αστυνομικός πέφτει χμάλωτος στα χέρια τους. Δεκάδες άλλοι παραδίδονται. Το πλήθος εισβάλλει στα γραφεία και καταστρέφει ό,τι βρει μπροστά του. Μετά από όλα αυτά, το Κίεβο επαναφέρει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Η κρίση στην Ουκρανία είναι και το βασικό θέμα συζήτησης μεταξύ Ομπάμα και Μέρκελ στην Ουάσιγκτον.